στη διαδικασία, θα μας μεταφέρει και το κλίμα και θα μας δώσει και όλο το ρεπορτάζ. Έχουμε να συζητήσουμε στη συνέχεια για αυτά τα πράγματα. Ραφαήλ. Καλό μεσημέρι, Χρήστο, κυρίες και κύριοι, από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκοσίας, όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ακροματική διαδικασία που αφορά ποινική υπόθεση σχετικά με τους τέσσερις πρωταγωνιστές του βίντεο του Al Jazeera, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας τον Οκτώβριο του 2020. Πρόκειται για ποινική υπόθεση που αφορά τόσο το επίμαχο βίντεο του Al Jazeera, όσο και τα ευρήματα της επιτροπής του, όσο και τα ευρήματα μάλλον του πορίσματος της επιτροπής του κυρίου Νικολάτου. Το κατηγορητήριο αποτελείται από 5 κατηγορίες που αφορούν αδικήματα καταδολίευσης κατά της δημοκρατίας, όσο και για επηρεασμό δημόσιου λειτουργού. Η ακροματική διαδικασία άρχισε περίπου στις 10:20 το πρωί και έχουν απαγγελθεί στους κατηγορούμενους οι κατηγορίες για τα αδικήματα τα οποία κατηγορούνται. Η κατηγορούσα αρχή έχει ζητήσει με τη σειρά της, όπως η υπόθεση παραπεμφθεί ενώπιον του κακουργιοδικίου, όπως επίσης έχει ζητήσει και οι τέσσερις κατηγορούμενοι να αφαιθούν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της δίκης, αφού πρώτα υποβληθούν όροι. Οι όροι αυτοί αναφέρονται σε εγγύηση 50.000 ευρώ για τους κατηγορούμενους 1, 2 και 3 και για 30.000 ευρώ εγγύηση με αξιόχρεο εγγυητή στον κατηγορούμενο 4. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 26 Οκτωβρίου στο Κακουργιοδικείο Λευκοσίας. Χρήστο. Μάλιστα, Ραφαήλ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον εκπρόσωπο.